Σε αυτό το βίντεο θα δούμε τον Ιρακινό βαλιστικό πύραυλο που δεν μπόρεσαν να αναχαιτήσουν οι ΗΠΑ. Ο Dezful είναι ο σπουδαιότερος βαλιστικός πύραυλος μικρής εμβέλειας της χώρας. Κατάφερε ήδη χτυπήματα σε αμερικανικές βάσεις. Ο Dezful λοιπόν είναι ένας νέος Ιρακινός βαλιστικός πύραυλος που μπορεί να θεωρηθεί εξέλιξη του Fateh 110, κατακτητής 110 πυράβλου, ο οποίος υιοθετήθηκε το 2002. Από τότε που έγινε η εισαγωγή του, το Ιράν ανέπτυξε αρκετές βελτιωμένες εκδόσεις του βαλιστικού πυράβλου μικρής εμβέλειας, συμπεριλαμβανομένων των Khalij-e Fars, Hormuz και άλλων. Οι πρώτη γενιά πύραυλοι είχαν εμβέλεια 300 χιλιόμετρων. Οι πύραυλοι δεύτερη γενιά, γνωστοί ως Fateh-313, παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά το 2015. Ο πύραυλος χρησιμοποιεί αποσπάσιμη εκρητική κεφαλή, δηλαδή όχημα επανεισόδου. Το χαρακτηριστικό αυτό του επέτρεψε να έχει αυξημένη εμβέλεια 500 χιλιόμετρων. Αναπτύχθηκε και νεότερος πύραυλος που ακολουθεί παρόμοιο σχεδιασμό οχήματος επανεισόδου. Η ονομασία του ήταν η Zulfiqar και εκτοστεύθηκε το 2016. Ο συγκεκριμένος πύραυλος είχε ακόμα μεγαλύτερη εμβέλεια. Επίσης, το όχημα επανεισόδου του μπορούσε να διορθώσει την πορεία του και μετά το διαχειρισμό. Μετά από μικρό χρονικό διάστημα, μια νέα έκδοση του Fateh 313 παρουσιάστηκε δημόσια. Ο νέος Dezful πύραυλος ονομάστηκε προς τιμή μιας ιρανικής πόλης, η οποία σχεδόν καταστράφηκε ολοκληρωτικά από Ιρακινούς πυράβλους κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ των δύο χωρών τη δεκαετία του 90. Ο πύραυλος είχε παρόμοιες διαστάσεις με το Zulfiqar, αν και διέφερε κάποιες βελτιώσεις. Παρά το κοινό μήκος και διάμετρός τους, ο πύραυλος είχε επιπλέον 300 χιλιόμετρα εμβέλειας. Αν και μέχρι το 2022 οι περισσότερες πληροφορίες του πυράβλου ήταν μυστικές, είχε γίνει γνωστό πως το όπλο διέθετε εξελιγμένο σύστημα προώθησης στερεού καυσίμου και ισχυρότερο κινητήρα. Αυτά τα δύο χαρακτηριστικά ήταν που έδωσαν στο πύραυλο περίπου 30% μεγαλύτερη εμβέλεια συγκριτικά με τους πυράβλους σειράς Fateh 110. Ο Dezful έχει εμβέλεια 1000 χιλιόμετρων. Ο βαλιστικός πύραυλος μεταφέρει 600 ή 700 κιλών εκρητικές κεφαλές με πιθανότητα προσγείωσης σε ακτίνα μόλις 5 μέτρων από το στόχο. Ο υπερχητικός πύραυλος μπορεί να πλοηγηθεί προς το στόχο με ταχύτητα έως 7 μπαχ, δηλαδή 8.643 χιλιόμετρων/ώρα. Το όπλο εκτοξεύθηκε για πρώτη φορά το 2019 και από τότε αποτελεί τον πύραυλο με τη μεγαλύτερη εμβέλεια της Fateh 110 σειράς. Ο Dezful δείχνει την ανάπτυξη των Ιρανών στην τεχνολογία βαλιστικών πυράβλων. Ο πύραυλος ξεκάθαρα εκμεταλλεύεται όλες τις ικανότητες της Ιρακινής βιομηχανίας πυράβλων, συμπεριλαμβανομένου του τμήματος κινητήρα, των συστημάτων πλοήγησης, των υλικών κατασκευής, των καυσίμων, της εκρητικής κεφαλής κτλ. Ο προηγούμενος Fateh 313 πύραυλος μπορεί να μεταφερθεί και να εκτοξευτεί από εκτοξευτές πρώτης γενιάς με βάση τροχοφόρο 6x6 σασί. Ωστόσο, ο Zulfiqar και ο Dezful χρησιμοποιούν τα δικά τους οχήματα εκτόξευσης με σχηματισμό 8x8. Ο εκτοξευτής μπορεί να μεταφέρει έως 2 πυράβλους. Αρχικά, ο βαλιστικός πύραυλος σχεδιάστηκε για να αντιμετωπίζει απειλές γύρω από τη χώρα. Ωστόσο, τελικά αποδείχθηκε πως το Dezful είναι ικανός να καλύψει σημαντικές περιοχές στη Μέση Ανατολή. Ο πύραυλος μπορεί να χτυπήσει ακόμη και Ισραηλινά εδάφη, γεγονός που καθιστά σχεδόν άχρηστους στους βαλιστικούς πυράβλους μεσαίας εμβέλειας υγρού καυσίμου. Όπως αναφέραμε και νωρίτερα, ο πύραυλος είναι ιδιαίτερα ακριβής και μπορεί να καταστρέψει στόχους κάθε είδους. Το 2020 το Ιράν εκτόξευσε κάποιους Fateh 313 και Kiam βαλιστικούς πυράβλους εναντίον Αμερικανικών αεροπορικών βάσεων στο Ιράκ. Οι πύραυλοι κατάφεραν να διεισδύσουν τις άμυνες των Αμερικανικών αντιαεροπορικών συστημάτων και τελικά να χτυπήσουν τους στόχους. Σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες, κάποιοι από αυτούς τους πυράβλους κατάφεραν να προσγειωθούν σε ακτίνα μόνο 2 με 3 μέτρων από τους στόχους. Το συμβάν αυτό δείχνει πόσο αποτελεσματική είναι η Ιρανική πύραυλη. Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός πως τα όπλα αυτά παράγονται σε υπόγειες υποδομές. Το 2020 το Ιράν έχτισε ένα τρίτο υπόγειο εργοστάσιο για την παραγωγή των Dezful πυράβλων. Αυτό είναι το βίντεο για σήμερα. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίησεις για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.